Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Εγώ ευχαριστώ. Βρισκόμαστε πάλι. Κύριε καθηγητά, πριν μπούμε στα πιο έτσι βαριά πεδία, χαλαρά όμως σήμερα, τι συμβαίνει στην ανθρωπότητα του 21ου αιώνα όταν η επιστήμη δίνει απαντήσεις σε ζητήματα που πριν 50-60 χρόνια μπορεί να θεωρούνταν και άλυτα και επιστρέφει με έναν τρόπο σκοταδιού από την άλλη μια περίεργη, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, θεολογία και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει επιστρέψει. Τι συμβαίνει? Είναι η διαδικότητα του σύμπαντος. Το σύμπαν βασίζεται στη διαδικότητα, επομένως βασίζεται στο άσπρο, στο μαύρο, χωρίς να λέμε ποιο είναι το καλό και ποιο δεν είναι το κακό. Δεν λέμε το άσπρο είναι το καλό και το μαύρο είναι το κακό. Αλλά βασίζεται δηλαδή στις αντίθετες και αντίρροπες τάσεις της φύσης, της πραγματικότητας που εφαρμόζεται παντού, σε όλα τα επίπεδα. Αυτό είναι. Δεν νομίζω, ταπεινή μου γνώμη, ότι ειδικά ο 21ος αιώνας είναι τόσο διαφορετικός από τους προηγούμενους αιώνες. Πάντοτε υπήρχαν οι αντιθέσεις, πάντοτε υπήρχαν οι πόλεμοι, πάντοτε. Και δεν εννοώ μόνο πολέμους, φυσικούς πολέμους, εννοώ και πνευματικούς πολέμους, πολέμους του μυαλού δηλαδή. Πάντοτε υπήρχαν οι πόλεμοι και πάντοτε υπήρχαν οι αντιθέσεις. Αυτό που συμβαίνει τώρα, και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε με κουαντική κατά κάποιο τρόπο έννοια, είναι ότι μοιάζει ο χρόνος να πηγαίνει πιο γρήγορα. Οπότε πράγματα που παλιότερα παίρνανε περισσότερο. Το έχουμε μάλιστα συζητήσει μια φορά, νομίζω, στο παρελθόν, γιατί κλιματικές αλλαγές το είχαμε πει πριν από 2-3 χρόνια. Το είχαμε συζητήσει. Δηλαδή, μοιάζει να προχωράει ο χρόνος πιο γρήγορα. Οπότε, μας φαίνονται οι αντιθέσεις να παίρνουν περισσότερη δύναμη και ένταση από ό,τι θα ήταν στο παρελθόν. Είναι μόνο αυτό όμως, ή είναι ότι ζούμε πια μια περίεργη φόρμα? Τι θέλω να πω. Και στον 20ο αιώνα, καλά το λέτε, είχαμε αυτές τις αντιθέσεις. Είχαμε όμως μία παραδοχή, τουλάχιστον στο επιστημονικό πεδίο. Υπήρχε η διαρκής αμφισβήτηση της μίας σκέψης από μία άλλη. Αλλά δεν υπήρχε η μονολυθικότητα. Δηλαδή, αυτό είναι και είτε σου αρέσει, κύριε Καφάτο, είτε δεν σου αρέσει, δεν θα το αμφισβητήσεις. Θα πας στην επιστήμη σου από εδώ και κάτω. Τον 21ο δεν γινόντουσαν έτσι τα πράγματα. Έλεγε ο Καφάτος κάτι για την κβαντομηχανική, απαντούσε ο Σαχίνης διαφορετικά. Παράδειγμα δίνω τώρα για να μην έχουν παρεξηγήσεις. Ναι, ναι. Σήμερα μοιάζουν απολυτέτες. Δηλαδή, έχουμε συζητήσει σοβαρά τα μεγάλα ζητήματα και επιστημονικά, ή ισχύει η αλήθεια αυτή που προβάλλει το εκάστοτε σύστημα? Οπωσδήποτε η αλήθεια είναι σχετική, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα πάνε και δηλαδή ό,τι και να πεις είναι σωστό, ή ότι ό,τι και να πει του καθενός το μυαλό ή ο νους ότι είναι η αλήθεια. Όχι βέβαια αυτό. Η αλήθεια βέβαια είναι μία. Το γράφω την αλήθεια με κεφαλαίο Α. Και σε τελευταία ανάλυση, νομίζω η πραγματική θρησκεία και η πραγματική επιστήμη δεν διαφέρουν στο θέμα της ουσίας. Διαφέρουν διότι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Λοιπόν, για να ξεκινήσω τώρα το κυρίως μενού και θα το πω λίγο πιο χαλαρά. Ναι. Λέμε ότι το καλοκαίρι είναι συνήθως του φτωχού. Είναι οι άνες του φτωχού, δηλαδή σπάει τους ταξικούς διαχωρισμούς, διότι αν στρώσει μία ψάθα στην παραλία θα κοιτάξει προς τον ουρανό. Γιατί συνήθως το καλοκαίρι κοιτάμε πιο έντονα στον ουρανό τις νύχτες? Ίσως γιατί ο καιρός είναι καλύτερος. Τι να πούμε. Εντάξει, απλή εξήγηση, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Κάπως έτσι ξεκινάνε κάποιες ενδιαφέρουσες παρέες. Ναι. Όρεμορφες βραδιές, ιδίως εδώ στην Κρήτη, παρατηρώντας τον ουρανό. Κοιτάξτε, ο θερινός ουρανός δεν είναι τόσο όμορφος όσο ο χειμερινός ουρανός, όπως ξέρετε. Δηλαδή, στο χειμερινό ουρανό έχουμε τον Ορίοντα, έχουμε τον Σκορπιό κλπ. Το Σκορπιό δεν το βλέπεις και το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, αλλά βλέπεις ένα μέρος του. Έχουμε τον Τοξότη ακόμα περισσότερο. Και ειδικά στα βόρεια δηλαδή ακριβώς, παραμένει βέβαια η Άρκτος και λοιπά, αλλά έχουμε προς το νότιο, ειδικά την νότια πλευρά του ορίζοντα, έχουμε περισσότερα άστρα
Τα οποία βέβαια, αν πάμε στο νότιο ημισφαίριο, τότε είναι, είναι ο Σταυρός, είναι ο αστερισμός του Σταυρού κλπ. Κλπ. Που είναι πολύ δυνατά, πολύ δυνατοί αστερισμοί και λαμπρή, λαμπράστρα κλπ. Τα περισσότερα λέει λαμπράστρα είναι στο νότιο ημισφαίριο. Έτσι, ένα μέρος βλέπουμε στο βόρειο, κυρίως στους σημερινούς μήνες με τον Ορίοντα. Άρα πιο φτωχό το καλοκαίρι. Πιο φτωχό το καλοκαίρι. Στην παρατήρηση. Πιο πλούσιο όμως στις συζητήσεις. Κυρίως διότι είναι διαφορετική ενέργεια το καλοκαίρι, έτσι. Έχουμε ένα εξερασκάρι λιγάκι, αν είναι Αύγουστος ειδικά. Έχουν τελειώσει όλα τα προηγούμενα που ήταν να γίνουν. Δεν έχουμε και εκλογές φέτος στη χώρα. Δεν έχουμε και εκλογές. Σόνι, πλιοέ που λένε. Συνήθως Αύγουστο δεν έχουμε εκλογές ούτως ή άλλως. Ναι, δεν έχουμε. Σωστό και αυτό. Σπανίως. Σπανίως. Πείτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, είμαστε ουσιαστικά, μπαίνουμε στην τρίτη δεκαετία, ετοιμαζόμαστε να μπούμε στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Μάλιστα. Σήμερα η επιστήμη έχει να δώσει περισσότερα στην αλλαγή του τρόπου σκέψης στις ανθρώπινες κοινωνίες ή απλά αποτυπώνει αυτό που είπατε με ταχύτητα διάφορα επιτεύγματα που εμείς δεν προλαβαίνουμε να αφομοιώσουμε. Οπωσδήποτε έχει μέλλον. Η επιστήμη έχει μέλλον και βλέπουμε τις αλλαγές. Αυτό συνδέεται πάλι με τον χρόνο, αλλά στο αφήσουμε για μια στιγμούλα. Βλέπουμε τις αλλαγές που γίνονται τα τελευταία 20-30 χρόνια, που δεν μπορεί να τα φανταστεί το μυαλό μου. Δηλαδή τα λεγόμενα τα κινητά τηλέφωνα, τα λεγόμενα smart τηλέφωνα, έτσι. Αυτά δεν υπήρχαν πριν από, με τη δύναμη που έχουν τώρα, δεν υπήρχαν πριν από 10-15 χρόνια, έτσι. Δεν υπήρχαν. Υπήρχαν με τα κινητά τηλέφωνα, αλλά δεν ήταν έξυπνα, δεν είχαν νοημοσύνη εντός εισαγωγικών, δεν ήταν ανώτερη νοημοσύνη. Τώρα βέβαια και τώρα δεν έχουν νοημοσύνη. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουν νοημοσύνη, παρότι που λένε πολλοί ότι είναι η τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Και είναι ο κίνδυνος του μέλλοντος κλπ. Αυτό μπορεί να το συζητήσουμε. Θέλω να πω δηλαδή ότι η τεχνολογία προχώρησε πολύ γρήγορα. Τώρα θέλω να βάλω στη διαφορά μεταξύ τεχνολογίας και επιστήμης. Δηλαδή, ας το πούμε, θεωρητικής επιστήμης και πρακτικής επιστήμης. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα συνεχές φάσμα. Δεν μπορεί να πεις ότι εδώ τελειώνει το ένα και εδώ αρχίζει το άλλο. Αλλά λίγο πολύ η επιστήμη, όπως την καταλαβαίναμε, είναι κυρίως θεωρητική, έτσι. Όταν λέμε επιστήμη, κυρίως θεωρούμε θεωρητική. Και όταν είναι εντελώς πρακτική, τη λέμε πρακτική επιστήμη, έτσι. Λοιπόν, αλλά βέβαια σε κάποιο σημείο αυτά μπλέκονται. Έτσι. Ειδικά στην κουαντομηχανική μπλέκονται. Δηλαδή από πού αρχίζει η θεωρητική επιστήμη και πού αρχίζει η πειραματική επιστήμη δεν είναι σαφές. Διότι τα χρειάζεται τα δύο. Τα χρειάζεται τα δύο για να προχωρήσει η επιστήμη. Λοιπόν, αυτό που έχουμε δει είναι ότι έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές στην τεχνολογία που δεν μπορούσαμε να τις φανταστούμε πριν από 10-20 χρόνια. Το ίντερνετ, ας πούμε, υπάρχει εδώ 35 χρόνια, πόσο είναι, 40 χρόνια. Τα έξυπνα, οι τηλέφωνα, ας το πούμε έτσι, τα νοητικά τηλέφωνα, που δεν έχουν νοημοσύνη, ας πούμε, τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι δεν έχουν, είναι φαινόμενο των τελευταίων 10 ετών, το πολύ. Με τη δύναμη που έχουν σήμερα, έτσι, ένα δηλαδή απλό τηλέφωνο, να έχει την δυνατότητα super computer, πριν από 30 χρόνια, να περνάει τον super computer πριν από 10 χρόνια. Οι αλλαγές γίνονται εκθετικά, γίνονται πολύ γρήγορα. Οπότε δεν μπορούμε να προβλέψουμε, αυτό θέλω και να καταλήξω, πού θα πάει η επιστήμη. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Διότι αν την αφήσουμε μόνη της, βέβαια η επιστήμη δεν πάει μόνη της, αλλά αν την αφήσουμε δηλαδή χωρίς να ξέρουμε πού πηγαίνει ή ορισμένα πράγματα κάνουμε που πάνε, μπορεί να ξεφύγει το παιχνίδι. Όπως, παραδείγματος χάρη, το πιο απλό θέμα είναι να ξεφύγουν τα πυρηνικά όπλα. Αυτό δεν είναι και τόσο δύσκολο να το δούμε. Πολύ λίγο πολύ έχουν ξεφύγει. Δυστυχώς έχουν ξεφύγει. Αναρωτιέμαι, ένας άνθρωπος που έχει βρεθεί στην αιχμή του δόρατος σε όλα τα κορυφαία πανεπιστήμια του πλανήτη, που έχει συνεργαστεί και με την NASA, αστροφυσικός, που έχει ασχοληθεί με την κβαντομηχανική, με την υπολογιστική μηχανική, επιστήμη των υπολογιστών κτλ. Ναι, ναι.
έχει την αίσθηση ότι οι κοινωνίες των ανθρώπων, πέρα από το να είναι χρήστες, πολλοί να είναι και πολύ καλοί χρήστες, ιδίως τα μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά, μάλιστα. Είναι άσχημα. Εμείς είμαστε αναλφαβητοί. Ναι. Αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης, ή είναι απλά μια αφομοίωση του τι καλός χειριστής χρήστης είμαι και τι προβλήματα σας έχει απασχολήσει καθόλου αυτό? Οπωσδήποτε. Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα λίγο πολύ της εποχής μας. Εκεί βασίζεται και το όλο θέμα που είπαμε για τους, για την τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Είναι νοημοσύνη πρώτα-πρώτα. Οπωσδήποτε τεχνική είναι. Είναι θέμα μας απασχολεί, διότι συνδέεται με το θέμα του χρόνου που λέγαμε στην αρχή. Επίσης συνδέεται πως ξεφεύγει το πράγμα, οποιοδήποτε είναι αυτό το πράγμα. Και ποιος είναι επικεφαλής, ή τέλος πάντων ποιος τελικά κοντρολάρει τη ζωή μας. Τη ζωή μας, το λέω καθολικά, δεν λέω μόνο την ελληνική ζωή, μόνο την ζωή της Κρήτης. Έχει ένα ωραίο τραγούδι ελληνικό που λέει ποιος τη ζωή μου κυβερνά. Ναι. Και αναρωτιέμαι μήπως έτσι φτιάχνουμε και κοινωνίες ελίτ που κατέχουν, εκτός από τη χρήση και τη γνώση, και επιστήμονες ελίτ και εξουσίες ελίτ. Δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Αυτός υπήρχε πάντοτε. Δηλαδή και στην αρχαία Αθήνα, έτσι, είχαμε 4 διαφορετικά πολιτέματα. Δεν είχαμε. Είχαμε τη δημοκρατία, είχαμε την ολιγαρχία, είχαμε την, πώς το λέγανε, τη βασιλεία, και είχαμε και την τυραννία. Δεν είναι τα ίδια πράγματα αυτά. Η τυραννία και η ολιγαρχία, σωστά, δεν είναι τα ίδια. Έτσι. Σωστά το λέτε. Τώρα κυρίως έχουμε την ολιγαρχία. Έτσι. Σε ορισμένες χώρες, ας πούμε Βόρεια Κορέα, έχουμε τη δικτατορία. Την αμφανή, γιατί έχουμε σε χώρες δημοκρατικές την αμφανή. Ναι. Συμφωνείτε, Ελάτε κύριε Καφάτα. Να μην πούμε σας και πολύ. Ιντριγκάρω πολύ. Να μην πούμε και πολύ σε αυτά βέβαια, αλλά αυτό που έχει γίνει τώρα τελευταία είναι ότι η δύναμη να συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα χέρια. Ενώ, παρόλο που πολλοί κατηγορούν την αρχαία Αθήνα, και λένε τώρα και η Δημοκρατία ήταν αυτή η Αθηναϊκή, ήταν μόνο για τους άντρες, 30.000 ήταν οι Αθηναίοι στο έπακρον τέλος πάντων της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, όταν ανέβηκε δηλαδή ο πολιτισμός, εποχή του Περικλή και λοιπά, 30.000, 50.000 το πολύ. Ήταν για τους λίγους, για τους άντρες και για τους άσπρους. Υπήρχαν οι σκλάβοι, υπήρχαν οι γυναίκες που ήταν πάλι πλειοψηφία. Δεν είχαν το δικαίωμα ψήφου κλπ. Αλλά υπήρχε κάτι στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Υπήρχε μια απλότητα. Μια απλή πραγματικότητα. Ήτανε είναι ή όχι. Ήταν σκληρή βέβαια. Ήταν σκληρό αυτό, διότι μπορούσαν να σε πετάξουν τη μία μέρα στην άλλη, όπως πετάξανε το Θεμιστοκλή μετά που κέρδισε τη μάχη της Σαλαμίνας. Οι Αθηναίοι, επειδή ήταν καχύποπτοι, λέει stop, όπα, φύγε. Και νομίζω τον εξορίσανε για 9 χρόνια. Γιατί όταν σε εξορίζανε για 9 χρόνια. Έφευγες για 9 χρόνια και είσαι μετά δικαίωμα να επιστρέψεις πάλι, αλλά εν τω μεταξύ τους πέραν όλα την περιουσία κλπ. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα. Απλώς νίκησε τους Πέρσους. Ήταν σκληρό δηλαδή αυτό ο εξωστρακισμός, το μαύρο και το άσπρο. Από την άλλη πλευρά υπήρχε μια αγνή πραγματικότητα. Δηλαδή δεν μπλεκόταν πάρα πολύ το πράγμα. Είναι ή όχι. Και πάνω σε αυτό βασιζόταν και ο μεγάλος Σωκράτης και νομίζω και ο Πλάτων, έτσι. Ήταν πιο απλά τα πράγματα. Παρόλο που είχε τη σκληράδα αυτή η Αθήνα. Είχε βέβαια τη σκλεράδα και η Σπάρτη, έτσι. Και εκεί έχουμε το φαινόμενο, να μην το πάμε και πολύ μακριά, το λεγόμενο αυτό, το δίλημα του Θουκυδίδη, έτσι. Το οποίο λέει, δηλαδή, όταν ανεβαίνει η μία δύναμη και η άλλη βρίσκεται σε κίνδυνο, γίνεται πόλεμος. Αυτό το είπε ο Xi Jinping της Κίνας, το είπε στον Ομπάμα, νομίζω, ή και στον Τρόμπ το είπε, ότι, κοίταξε, είναι εκλογή μας που θα πάει το δίλημα του Θουκυδίδη. Όλα αυτά είχαν παρουσιαστεί στην αρχαιότητα. Δηλαδή τα ξέραν όλα αυτά. Αυτό είναι το καταπληκτικό φαινόμενο της αρχαίας Ελλάδας, η οποία, όπως ξέρουμε, δεν υπήρχε σαν Ελλάδα. Ήταν πόλεις. Εξού και πολιτεία, εξού και πολιτική. Δεν ήταν χώρα. Η χώρα σαν χώρα Ελλάδα είναι από το 1829 και μετά. Ούτε καν 1821, έτσι.
που μετά έγινε. Άρα η Ελλάδα, η μοντέρνα Ελλάδα, είναι ένα από τα πιο καινούρια κράτη. Πιο καινούρια και από την Αμερική. Ως κρατικό μόρφωμα. Ως κρατικό μόρφωμα. Ως αντίληψη του κοινών μετέρχεστε των Ελλήνων, γλώσσας. Αρχαιότατη. Κουλτούρα και τα λοιπά είναι διαφορετικό. Αρχαιότατη. Ναι, ναι. Σήμερα είστε, αισθάνεστε οι επιστήμονες, ιδίως εσείς που επιχειρείτε να παντρέψετε την επιστήμη με την καθημερινότητα, με και τα με μεγάλα φιλοσοφία. Υπαρξιακά ερωτήματα και τη φιλοσοφία, αισθάνεστε κάπου υπεύθυνοι για το γεγονός ότι ο περισσότερος κόσμος φαίνεται να είναι αποκομμένος από αυτή τη μεγάλη συζήτηση? Υπάρχει η ευθύνη του ατόμου, υπάρχει και η ευθύνη συλλογική. Δεν ξέρω ποια είναι η πιο μεγάλη ευθύνη. Οπωσδήποτε ευθύνη υπάρχει. Δεν μπορούμε να λέμε, και αυτό πολλοί άνθρωποι, βασιζόμενοι στην κβαντομηχανική και ερμηνεύοντας την κβαντομηχανική λανθασμένα, πιστεύω, λένε «Α, όλα περνάνε. Α, η διατικότητα μας λέει, ή το ένα ή το άλλο, α, όλα σχετικότητα». Δεν είπε ο Αϊνστάιν ότι είναι όλα σχετικά. Είπε ότι είναι σχετικότητα, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Μπορώ να κάνω δηλαδή ό,τι θέλω. Εντάξει, μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά όταν το ανθρώπινο είδος έρθει στο τέλος, τότε ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Θα πούμε φταίει ο Θεός? Όχι, ο Θεός δεν φταίει. Ποιος θα φταίει? Εμείς οι άνθρωποι φτιάχνουμε την πνευματικότητά μας. Επομένως υπάρχει μεγάλη ευθύνη. Ειδικά στους επιστήμονες, εγώ πιστεύω, και είμαι λίγο αμήλικτος με τους επιστήμονες. Περισσότερο αμήλικτος με τους επιστήμονες. Πρώτα, εγώ ίδιος είμαι επιστήμονος. Οπότε δεν μπορώ να μου αρέσουν και πολύ καλπαζά, α πούμε. Λέω εγώ, παιδιά, επιστήμονας είμαι, οπότε. Και επίσης είμαι κριτικός. Δηλαδή, πολλές φορές κάνω πλάκα και λέω, η κριτική είναι αυτό, 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 αυτό. Μα λέει, μα εσύ είσαι κριτικός. Λέω, επειδή είμαι κριτικός, μπορώ να τα λέω έτσι. Αν ήμουν Αθηναίος, αν ήμουν, ξέρω εγώ, από την Πάτρα, δεν θα μπορούσα να μιλήσω έτσι καλά. Τώρα λέω, κριτικός είμαι, οπότε. Τα ενίκω, τα λέω. Όχι τα ενίκω μη ενδύμα, τα ενίκω, τα λέω. Άρα πρέπει να είμαστε σκληροί οι επιστήμονες προς τον εαυτό μας. Διότι έχουμε μεγάλη ευθύνη. Η ευθύνη απευθύνεται στις μελλοντικές γενιές, στα παιδιά μας. Εκεί είναι το μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι ευθύνη για το μετά, αν υπάρχει κόλαση, παράδεισος ή ο φόβος που μας βάζουν ορισμένοι κλπ. Είναι με το μελλοντικές γενιές. Το ερώτημα που θέτουμε είναι, θα υπάρξει homo sapiens sapiens, δηλαδή το ανθρώπινο είδος. Το ανθρώπινο είδος, δεν μιλάμε το μοντέρνο ανθρώπινο είδος, δεν μιλάμε το ανθρωποειδή, δεν μιλάμε δηλαδή κρομάγνων άνθρωπος, δεν μιλάμε τον νεάντερταλ άνθρωπο ή τον αυστραλοπίθηκο ή τον αφρικανοπίθηκο κλπ. Δηλαδή τα παρεμφερή είδη που είναι τα πρώτα μας ξαδέρφια ή τα πρώτα μας αδέρφια κλπ. Δεν μιλάμε για αυτά, μιλάμε για το μοντέρνο άνθρωπο. Ο μοντέρνος άνθρωπος είναι 150.000 με 175.000 χρόνια. Τίποτα δηλαδή. Τίποτα. Τότε πώς μας έχει μπει στην καράφλα μας, να το πούμε έτσι, με λαϊκή έκφραση, η γνώμη, και εκεί φτάνει οι επιστήμονες, το πω, ότι τα ξέρουμε όλα. Πάμε τώρα στο αρχικό ερώτημα που βάλατε, της απολυταρχίας. Τα ξέρουμε όλα. Αυτό είναι ίδιο του ανθρώπου. Είναι ίδιο του ανθρώπου. Δεν είναι μόνο ίδιο της θρησκείας, δεν είναι ίδιο μόνο της επιστήμης, διότι οι επιστήμονες πολλοί υπάρχουν, λένε τα ξέραμε όλα. Ένας μεγάλος επιστήμονας, από τους μεγαλύτερους, ήταν ο Λόρδος Κέλβιν, ο οποίος στο τέλος του 19ου αιώνα, ίσως το ξέρετε, είχε πει ότι όλα τα προβλήματα έχουν λυθεί. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Υπάρχουν λέει, μόνο λέει, δύο συννεφάκια στον ορίζοντα. Τα δύο συννεφάκια. Το ένα ήταν η ακτινοβολία μελανού σώματος. Το άλλο ήταν το ότι οι ταχύτητες δεν μοιάζει να μην προσθέτονται γραμμικά. Δηλαδή το ένα μας έφερε την κβαντομηχανική, το πρώτο μας έφερε την κβαντομηχανική, το δεύτερο μας έφερε τη σχετικότητα. Πρώτα τη ειδική σχετικότητα και μετά τη... Απλά ζητήματα. Λοιπόν, και η γενική σχετικότητα. Δηλαδή, εγώ κάνω πλάκα και λέω, γιατί ήταν μεγάλος επιστήμονος, ήταν από τους μεγαλύτερους. Δηλαδή, ο Λόρδος Κέλβιν διάλεγε τα προβλήματα πολύ ωραία. Ήταν πραγματικά τα δύο προβλήματα. Τα, λέει, αυτά είναι τα μόνα δύο συννεφάκια που θα τα λύσουμε. Αυτά φέρανε τη λέλαπα στον 20ο αιώνα
με το 1900, αρχίζοντας από το Δεκέμβριο του 1900, που ο Max Planck δημοσίευσε την πρώτη δημοσίευση που άρχισε την κυβαντική θεωρία και την, τέλος πάντων, επανάσταση, ας το πούμε, επανάσταση του πνεύματος. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω ότι επιστήμονες έχουμε μεγαλύτερη ευθύνη, διότι ακριβώς βασιζόμαστε στη διαδικότητα. Βασιζόμαστε στο ναι, μεν και όχι. Δηλαδή δεν παίρνουμε το απόλυτο. Το απόλυτο οι επιστήμονες το παίρνουμε ότι υπάρχει απόλυτη γνώση σε κάποιο οριακό στάδιο. Κάποτε στο μέλλον, ενώ η θρησκεία λέει τώρα υπάρχει το απόλυτο. Τελικά δεν διαφωνούν και πολλοί. Από τη στιγμή που λέμε ότι υπάρχει το απόλυτο, τώρα μπαίνει το θέμα του χρόνου. Πότε, τώρα, αύριο, μεταύριο. Η ευθύνη είναι προς τις μελλοντικές γενιές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Θέλω να πάμε σε μια αναγκαστική πρώτη διακοπή. Να πάρουμε μια ανάσα και θέλω μετά λίγο να σταθούμε σε αυτό που ήδη τώρα πέρασα. Το ναι μεν, αλλά και το όχι. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι κοιτάνε το ναι μεν από τους επιστήμονες. Το όχι δεν του δίνουν πολύ βαρύτητα. Αλλά για εσάς πολλές φορές το όχι είναι η βάση δια του αποκλεισμού στα νέα ερωτήματα. Πολλές φορές οι απλοί άνθρωποι στεκόμαστε στα ναι με τα οποία προχωράτε εσείς οι επιστήμονες. Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τα όχι που σας δημιουργούν τη βεβαιότητα για να αμφισβητήσετε για να πάτε στα ναι. Έχει σημασία το όχι στην επιστήμη? Έχει τεράστια σημασία. Έχει τεράστια σημασία για τον άνθρωπο. Δεν είναι μόνο οι απλοί άνθρωποι. Δεν ξέρω τι εννοείται με το απλοί άνθρωποι. Και οι περίπλοκοι άνθρωποι, οι έξυπνοι άνθρωποι, ειδικά οι έξυπνοι άνθρωποι, γι' αυτό λέω για τους επιστήμονες, δεν δεχόμαστε τα δύο. Φτάνει το περίεργο φαινόμενο, η κβαντομηχανική, η φυσική λέει που κατέχουν, όπως το λέμε, η κβαντομηχανική, λύνουν εξισώσεις στο Σρόντριτζερ κλπ. Κλπ. Λύνουν τεράστια μαθηματικά προβλήματα, να μην δέχονται αυτή τη αρχή της διαδικότητας ή αυτή την αρχή της συμπληρωματικότητας. Η συμπληρωματικότητα δεν είναι ακριβώς το ίδιο με τη διαδικότητα. Έτσι. Γιατί βάζει ναι μεν ή όχι. Έτσι. Ναι μεν ή και όχι. Το και είναι σημαντικό. Δηλαδή και το ναι και το όχι. Όταν λέμε και το ναι και το όχι, δεν σημαίνει ότι όλα είναι ανοιχτά, οπότε κάνουμε οτιδήποτε θέλουμε. Και εκεί μπαίνει το θέμα της ευθύνης. Αυτό είναι ίδιο, νομίζω, του ανθρώπινης ύπαρξης, του εγώ και του περιορισμένου νου. Τις γνώσεις, όχι όπως λέγανε ειδικά οι πρώτοι χριστιανοί, γνώση με κεφαλαίο γάμα, γνώση, ή όπως την έλεγε ο μεγάλος Πλάτωνας, η γνώση, αλλά η μικρή γνώση. Και εκεί φταίμε πάλι οι επιστήμονες, διότι όχι να βαράμε καλπαζά στους επιστήμονες, αλλά επειδή ξέρουμε και το ναι μεν και το όχι, επειδή ξέρουμε την κατομηχανική, δεν έχουμε δικαιολογία να λέμε είναι ή μαύρο ή άσπρο. Έτσι. Για πάμε λίγο, μιας και είναι ένα πεδίο μαζί με την αστροφυσική στο οποίο έχετε κινηθεί από τη μία πλευρά ως την άλλη της θάλασσας. Σήμερα η κβαντομηχανική έχει να δώσει και τι στην ανθρωπότητα? Έχει να δώσει πάρα πολλά. Έχει να δώσει βασικά αυτά που έδωσε από τις αρχές του 20ου αιώνα. Και σε ορισμένα σημεία έχουμε πάει πίσω. Μπορώ να σας πω ότι εμείς ήδη η κβαντομηχανική έχουμε γυρίσει την κβαντομηχανική πίσω. Διότι όταν γινόταν η μεγάλη συζήτηση, μεταξύ Einstein και Bohr για την έννοια της πραγματικότητας, ποια είναι η πραγματικότητα, και διαφωνούσανε ριζικά ο ένας με τον άλλο, χωρίς όμως να πάψουν να είναι φίλοι και χωρίς να πάψουν να ξέρουν ότι η συζήτηση τίθεται σε φιλοσοφικά θέματα και ότι η απάντηση δεν είναι απλή. Να μην την βάζουμε κάτω από το χαλί που λέμε, να μην την κρύβουμε. Η απάντηση είναι πολύ περίπλοκη. Εμείς τώρα, οι μοντέρνοι, του 21ου αιώνα ειδικά, έχουμε αναγάγει την κβαντομηχανική σε πολύ πιο περίπλοκα επίπεδα. Μόνο ή κάποια από εσάς την έχετε μετατρέψει σε μια νέα θρησκεία? Άρα δόγμα. Γενικά υπάρχει ο κίνδυνος στην επιστήμη να την κάνουμε θρησκεία. Αυτό είναι το. Δεν το λέμε την κακή έννοια της θρησκείας, γιατί η θρησκεία με την καλή έννοια είναι υψηλότερη μορφή της γνώσης, έτσι, και της φιλοσοφίας.
η πραγματική θρησκεία είναι η φιλοσοφία. Έτσι. Στο κάτω-κάτω τη γραφή αυτό είναι. Ο μεγάλος Νεύτωνας, πιστεύω ότι ήταν ο μεγαλύτερος επιστήμονας και από τον Αϊνστάιν, ήταν και πνευματικός άνθρωπος. Σταθέστατα ήταν πνευματικός άνθρωπος. Το πρόβλημα με τους επιστήμονες του 21ου αιώνα είναι ότι έχουν ξεχάσει τα επιχειρήματα που βάζανε στο τραπέζι ο Αϊνστάιν και ο Μπορ. Ξεχάσανε τον τρόπο που συζητούσανε, που ήταν κυρίως πρώτα φιλικός. Mm-hmm. Σε παραδέχομαι σαν άνθρωπο, σε παραδέχομαι σαν φίλο. Δεν πάω να σε βρίξω, επειδή οι ιδέες σου δεν τις μ' αρέσουν. Πάω να σε σκοτώσω εντός εισαγωγικών. Πνευματικά κλπ. Κλπ. Και τώρα βαράνε ο ένας τον άλλο σε ένα σημείο που να έχουν γίνει στρατόπεδα, και στρατόπεδα. Καθόλου διάλογος που προάγει την ίδια καθόλου του διάλογος. Καθόλου μάλιστα. Διάλογος και να γίνεται ένα πολιτικό παιχνίδι. Η πολιτική με την καλή έννοια, γιατί βασίζεται στην πολιτεία, στην αρχαία Ελλάδα, έτσι, στην αρχαία Αθήνα, δεν είναι κακιά λέξη η πολιτική. Τώρα έχει γίνει βρώμικη λέξη που λένε, dirty word που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Όταν λες πολιτική εννοείς κακιά πολιτική. Όταν λες θρησκεία εννοείς κακιά θρησκεία. Προχωράει η επιστήμη, και εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, σε ένα σημείο να λέμε επιστήμη και να αρχίσει να λέμε κακιά επιστήμη. Δεν έχει γίνει ακόμα αυτό ακόμα, διότι ο κοινός άνθρωπος ακόμα πιστεύει ότι η επιστήμη δίνει απαντήσεις. Εμείς οι επιστήμονες πρώτα-πρώτα πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν δίνουμε απαντήσεις, δίνουμε τρόπο σκέψης και αντιμετώπιση του σύμπαντος. Μεγάλη κουβέντα αυτό, αλλά δεν σας κάνει εντύπωση, ενώ έχουμε και έκρηξη της επιστημονικής γνώσης και διάχυσή της με μεγαλύτερες ταχύτητες μέσω του διαδικτύου και έκρηξη της τεχνολογίας, την ίδια εποχή που συμπίπτει συνήθως με μεγάλες κοινωνικές, πολιτιστικές και όχι μόνο κρισιακές καταστάσεις, εμφανίζεται και αυτό που λέμε ψεύδο επιστήμη, που παίρνει έτσι το προκάλημα μιας επιστημονοφάνειας που δεν είναι όμως, αμφισβητεί αν θέλετε όχι ουσία αλλά ακόμη και δεδομένα πάνω στα οποία πατάς για να αμφισβητείς. Γι' αυτό είπα εγώ το ναι και το όχι, και το αποτέλεσμα είναι στο τέλος να εμφανίζονται κάποιοι κομπογιανίτες ως νέα δόγματα, ως νέες θρησκείες με επιστημονικό μανδύα. Δεν το βλέπετε αυτό? Αυτό υπήρχε πάντοτε. Δυστυχώς, ευτυχώς, αυτό υπήρχε πάντοτε. Και στην εποχή του Σοκράτη. Στο Σοκράτη ήταν η Σοφή, έτσι. Τέλος πάντων, πότε άρχισε η Σοφή αυτό. Ναι, ναι. Δηλαδή, η πρώτη Σοφή. Ήταν ο Πυθαγόρας, ήταν ο Ερμής, ο λεγόμενος Ερμής. Οπωσδήποτε ο Σοκράτης, ήταν ο Πλάτωνας. Πότε άρχισε η φιλοσοφία? Υπήρχε από τότε. Και από την αρχαιότητα δηλαδή. Και το ερώτημα τίθεται, είναι σήμερα διαφορετικά τα πράγματα από τότε, ή απλώς είναι επανάληψη των ίδιων πραγμάτων ξανά και ξανά? Πιστεύω ότι λίγο πολύ είναι επανάληψη των πραγμάτων ξανά και ξανά. Στην εποχή επομένως του Σοκράτη, να γυρίσουμε στον Σοκράτη, τον κατηγορούσαν τον Σοκράτη. Πολλοί αμφισβητούν τον Σοκράτη και λένε ήταν αυτός, ήταν ο Βίξας, ο Δίξας κλπ. Του άρεσε ο έρωτας κατά τον Α ή Β τρόπο. Δεν μπαίνουμε σε τέτοια θέματα, αυτά είναι. Ο άνθρωπος ήταν ο πατέρας της φιλοσοφίας, δεν ήταν, ό,τι και να ήταν στον άνθρωπο, ήταν ο πατέρας της φιλοσοφίας. Λοιπόν, ο Σοκράτης τον είχαν κατηγορήσει ότι οι σοφιστές, ότι λέτε ποτέ τα ίδια και τα ίδια μας λες, λέει πάντοτε τα ίδια και τα ίδια. Δεν λες ποτέ κάτι διαφορετικό. Τα ίδια και τα ίδια μας λες. Και ο Σοκράτης απάντησε, λέει, εσείς σοφιστές λέτε, δεν λέτε ποτέ το ίδιο και τα ίδια. Πάντοτε τα λέτε διαφορετικά. Του συνέπειξε δηλαδή. Λέει, αλλάζει συνέχεια τα πράγματα. Τώρα βέβαια η μοντέρνα κομμανδομηχανική βασίζεται στο ναι μεν ή και όχι. Και ο Σοκράτης ο ίδιος βασιζόταν στη ιατρικότητα. Έτσι. Έλεγε, εν είδα ότι δεν είδα, αλλά συγχρόνως έλεγε, γνώθεις αυτόν. Να κάνεις προσπάθεια να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Δεν εννοούσε το εγώ. Έλεγε τον ανώτερο εαυτό. Κάνει προσπάθεια να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Αλλά από την άλλη πλευρά έλεγε, εν είδα ότι δεν είδα. Διότι είχε καταλάβει ότι το μικρό του μυαλό που ήταν, το μεγαλύτερο μυαλό που υπήρχε, δεν μπορούσε να πιάσει το σύμπαν. Το είχε καταλάβει ο άνθρωπος. Και νομίζω αυτό το λόγο δεν τον θέλανε οι Αθηναίοι. Για πείτε μου λίγο, είστε ο άνθρωπος που έχει διατυπώσει
με άλλους τους συναδέλφους την άποψη ότι στον πυρήνα το σύμπαν είμαστε εμείς. Ποιοι είμαστε εμείς. Αυτό είναι τώρα το θέμα. Γιατί εγώ το ακούω και καταλαβαίνω ότι σύμπαν είμαι και εγώ, σύμπαν είστε και εσείς, σύμπαν είναι και ο Νίκος. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς που είμαστε σύμπαν, ε? Ναι. Μην το βαρύνω πολύ, με χαλαρό τρόπο. Έχει και θερμοκρασία σήμερα, κύριε Καφάτο. Δέστε πώς θα το διατυπώσετε τώρα. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, κύριε Γιώργο. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Το πολύ μεγάλο ερώτημα. Και εκεί πάλι λάθος κάνουμε εμείς οι επιστήμονες. Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα, το πρόβλημα της γλώσσας, το οποίο θα επιστρέψουμε σε δύο λεπτά. Αλλά κάναμε το μεγάλο λάθος να τα απλοποιούμε τα πράγματα για να περάσουμε γρήγορα ορισμένα πράγματα. Γιατί κακά τα ψέματα, η επιστήμη βασίζεται δυστυχώς σήμερα όχι στην ανώτερη γνώση, αλλά στα χρήματα. Εκεί καταλήγει η υπόθεση. Δεν το λέω με την κακιά έννοια. Τα πάντα εξαρτώνται από το χρήμα κλπ. Αλλά ναι, εμένα, αλλά έτσι. Δηλαδή, οι μέδικοι, έτσι, όταν βάζανε τα λεφτά για να προχωρήσει η φιλοσοφία στην εποχή της Αναγέννησης, όταν ο Ακάδημος, έτσι, έβαζε τα λεφτά για να γίνει η Ακαδημία του Πλάτωνα, ο Πλάτωνας δεν είπε όχι χρήματα, γιατί ήξερε ότι πρέπει να. Αλλά από την άλλη πλευρά, πού το μπαλαντσάρεις, πού σταματάει το χρήμα και πού μπαίνει η γνώση, η ενότερη γνώση. Λοιπόν, το πρόβλημα σήμερα είναι ότι οι επιστήμονες δεν παραδεχόμαστε ότι χρειαζόμαστε τα χρήματα για να προχωρήσει η επιστήμη. Πού είναι αυτό η αλήθεια? Διότι γίνεται όλο και πιο περίπλοκη, βασίζεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία, η οποία είναι όλο και πιο περίπλοκη και δεν συμμαζεύεται. Δεν το παραδεχόμαστε, αλλά το κρύβουμε πάλι κάτω από το χαλάκι. Κρύβουμε τη βρωμιά κάτω από το χαλάκι. Λοιπόν, το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό του ανθρώπινου νου που. Και είπατε και η γλώσσα. Θα γυρίσω στη γλώσσα. Ναι, ναι. Είναι πρώτα ποιο είναι το εμείς, ποιο είναι το εγώ. Συνήθως, και εκεί βασίζεται το θέμα της γλώσσας, όταν λέμε εγώ, θεωρούμε το εγώ το μικρό. Εγώ, 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 εγώ. Στα ελληνικά έχουμε και δύο-τρεις λέξεις για το εγώ. Έτσι. Έχουμε επίσης δύο-τρεις λέξεις για τη σοφία, για την ενέργεια, λέμε η αυτογνωσία, λέμε η νοημοσύνη, λέμε η νοητικότητα. Έχουμε πολλές λέξεις για τη βάση του νου. Στα αγγλικά υπάρχει βασικά μία ή δύο λέξεις το πολύ. Consciousness. Συνειδητότητα. Δεν υπάρχει δεύτερη. Λένε awareness, αυτογνωσία. Εκεί σταματάει. Είναι δύο λέξεις. Στα ελληνικά πολύ περισσότερες. Γι' αυτό τα ελληνικά έχουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη, διότι στα γλώσσα έχει πολύ περισσότερες λέξεις. Νομίζω 3 με 10 φορές περισσότερες από τα αγγλικά. Τα ελληνικά είναι πολύ πιο δυνατή γλώσσα και πολύ πιο αρχαία. Τα σανσκριτικά ακόμα περισσότερο. Και εκεί βασίζεται το θέμα πόσα γράμματα υπάρχουν. Στα ελληνικά είναι 24-28, θα το πούμε έτσι. Στα σανσκριτικά είναι 50 με 51. Εκεί υπάρχει μια διαφωνία. 51-52, γύρω στα 50 υπάρχει. Στα κινέζικα είναι ένας μεγάλος αριθμός. Στα ιερογλυφικά είναι ένας μεγάλος αριθμός. Άρα η δύναμη της γλώσσας είχε να κάνει με τη δύναμη των γραμμάτων. Καταλάβατε? Προχωρώ. Γιατί πρέπει να πιάσω πολλά σήμερα και θέλω να σας ρωτήσω. Ποιο είναι το εμείς, είπαμε. Έτσι. Ναι, ναι, ποιο είναι το εμείς. Είπαμε το. Ποιο είναι το εμείς. Και ποια είναι η προβολή όταν λέτε το σύμπαν είμαστε εμείς. Λοιπόν, πρώτα πρώτα. Γιατί εμείς σας έχουμε γνωρίσει σαν ένα αστροφυσικό που παρατηρεί. Ναι, ναι. Τον ουρανό, το σύμπαν. Αν το πω έτσι απλά. Για ζωγράφος ξεκινήσατε βέβαια, αλλά εσείς αποφασίσατε να ζωγραφίσετε αλλιώς. Μάλλον σας ενδιαφέρει περισσότερο η ανάλυση των χρωμάτων, να το πω έτσι, κοιτώντας τον ουρανό. Για έλατε. Ναι, το θέμα, όπως είπατε, η αστρονομία, η αστροφυσική και τα. Όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, γιατί για το καλοκαιρινό ουρανό έχει μια μαγεία που παρόλο που τα άστρα τα πιο λαμπρά είναι στον χειμώνα, είναι βέβαια και πιο κρύο το χειμώνα κλπ. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι πιο. Να πάρουμε πρώτα το σύμπαν και μετά να μπούμε στο εμείς ή το εγώ. Όταν λέω σύμπαν, δεν εννοώ το φυσικό σύμπαν. Εννοώ ό,τι είναι δυνατόν να υπάρχει.
το οποίο περιλαμβάνει το νοητικό επίπεδο, υπάρχει, περιλαμβάνει το αισθησιακό επίπεδο ή τα αισθησιακά επίπεδα, περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα και υποκείμενα, περιλαμβάνει τα πάντα. Αυτό όταν λέμε σήμερα δεν εννοούμε μόνο οι αρχαίοι, οποιοδήποτε αρχαίοι λέγανε πέντε στοιχεία. Εκεί συμφωνούν οι Κινέζοι με τους Έλληνες, αλλά είναι διαφορετικά λίγο τα στοιχεία τα πέντε. Ούτε τα 100, πόσο είναι, 113, δεν ξέρω τώρα πόσο είναι τον τελευταίο στο αριθμό, 118, δεν είναι σημασία, τα χημικά στοιχεία δηλαδή. Δεν εννοούμε αυτά τα στοιχεία. Εννοούμε τη βάση του κόσμου αυτού. Κόσμου. Πυθαγόριος έννοια, κόσμο σημαίνει κόσμημα. Δηλαδή είχαν πιάσει οι Πυθαγόροι ότι ο κόσμος, το σύμπαν αυτό, είναι σαν ένα ωραίο δαχτυλίδι ή τέλος πάντων κόσμημα. Περιδέριο. Περιδέριο. Ναι. Οτιδήποτε. Το είχαν πιάσει αυτό. Άρα όταν λέμε σύμπαν, δεν εννοούμε το φυσικό σύμπαν. Δεν λέμε το σύμπαν της αστροφυσικής αστρονομίας. Εννοούμε ό,τι δυνατόν υπάρχει. Αυτό είναι πιο εύκολη έννοια από την έννοια του εγώ ή του εμείς. Θα πει κάποιος, μα τρελώσεις. Άμα μας λες ότι είναι τα πάντα και ούτε καν μπορεί να ξέρουμε, πώς αυτό είναι εύκολο. Διότι τουλάχιστον εκεί μπαίνει η έννοια του απείρου, του μαθηματικού απείρου, αυτού που δεν έχει όρια. Όταν όμως μπούμε στο ερώτημα ποιος είναι, ποιοι είμαστε εμείς, ποιο είναι το εγώ, τότε είναι ακόμα πιο περίπλοκο το θέμα. Γιατί εκεί μπαίνει το θέμα της νοητικότητας, μένει της νοημοσύνης, του νου, τι είναι ο νους και το εγώ. Το εγώ του βαράμε καλπαζά συνέχεια. Και σωστά το κάνουμε, του βαράμε καλπαζά, αλλά χωρίς το εγώ δεν θα υπήρχε ανθρώπινη ύπαρξη. Καταλάβατε. Άρα, χωρίς να λύσουμε το θέμα του σύμπαντος, το θέατομε επί τάπητος, το θέμα του εγώ και του εμείς είναι πολύ πιο περίπλοκο. Και συνήθως εμείς οι άνθρωποι, όταν λέμε εγώ, λέμε, εννοούμε το εγώ σαν άνθρωπο, σαν άτομο. Ή το πολύ εγώ σαν η κριτική κοινωνία, ή η κοινωνία του Ηρακλείου, ή εμείς κλπ. Είναι πολύ πιο γενική η έννοια και πιο δύσκολη. Πείτε μου κάτι. Όλα αυτά όμως, ναι, περιλαμβάνουν μια βασική προϋπόθεση. Λέω εγώ τώρα, έτσι όπως σας ακούω. Ποια είναι αυτή? Να έχεις αυτόν που τα παρατηρεί, δηλαδή τον άνθρωπο. Χωρίς τον άνθρωπο υπάρχει αυτό το σύμπαν που περιγράφεται. Και μη μου πείτε, μη βιαστείτε να μου πείτε και ναι. Όχι. Και όχι. Όταν σας πω και ναι. Έτσι. Διότι αν δεν υπάρχουμε εμείς, πώς θα διατυπώνω, ποιος θα τα διατυπώνω όλα αυτά, κάποιος άλλος? Σωστότατο. Στον υπέρτατο βαθμό σωστό το ερώτημα. Και δεν πάω να ξεφύγω με το βασικό ερώτημα που θέτετε τώρα μπροστά μας. Είναι το βασικό ερώτημα. Ποιοι είμαστε εμείς, ποιο είναι το εγώ. Τι θα γινόταν αν η απάντηση δεν υπάρχει? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Ο ανθρώπινος νους, ο ανθρώπινος, δεν λέω ο νους, ο ανθρώπινος νους θέλει να είναι ή το μαύρο ή το άσπρο. Και εκεί βασίζεται ότι ο εγκέφαλός μας, ο φυσικός μας εγκέφαλος, έχει δύο ημισφαίρια. Πώς να το κάνουμε? Έχει το δεξί και έχει το αριστερό. Εγώ κάνω πολλές φορές πλάκα, νομίζω το έχουμε συζητήσει άλλη φορά. Είναι σαν ένα ζευγάρι που το έχουν φυλακίσει. Δεν μπορούν να ξεφύγουν από τη φυλακή. Είναι δηλαδή παντρεμένοι επάπειρον. Δεν μπορούν να πάρουν διαζύγιο. Δεν βλέπουν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Αλλά εξακολουθούν να είναι παντρεμένοι. Φανταστείτε αυτό, αυτή την κατάσταση. Αυτή θα ήταν η τέλεια κόλαση που υπάρχει. Λοιπόν, αυτή η τέλεια κόλαση υπάρχει στον ανθρώπινο εγκέφαλο, φυσικό εγκέφαλο. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι είναι ο ανθρώπινος νους. Όταν λέμε νου, δεν εννοούμε τον ανθρώπινο νου. Αλλά πολύ σωστά τίθε το ερώτημα τότε, ποιος είναι ο νους, ή ποιο είναι το εγώ, ή ποιοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Σαφέστατα βέβαια δεν θα πούμε ναι μεν ή όχι. Δηλαδή θα πούμε ότι ναι, είναι ο άνθρωπος, αλλά δεν είναι και ο άνθρωπος. Αλλά αυτό δεν με βγάζει, δεν με κάνει να ξεφύγω από την πίσω πόρτα. Γιατί σωστά θα με πιάσει να πείτε, κάτσε Μινάει κύριε Καφάτο, κύριε καθηγητά εδώ πέρα, όπως με λέτε, υπάρχει, πάντα ξεφύγετε εδώ. Το βασικό ερώτημα είναι ποιος είναι ο νους. Και σωστά είπατε,
πού βασίζεται η γνώση, πού βασίζεται, δεν είπατε τη λέξη ύπαρξη. Όλα βασίζονται στην ύπαρξη. Στην ύπαρξη. Χωρίς ύπαρξη δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα εδώ τοφτολογία είναι, έτσι. Χωρίς ύπαρξη δεν υπάρχει τίποτα. Ήπαρξη δεν υπάρχει. Πώς είπατε, χωρίς ύπαρξη δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό είναι. Τι θα γινόταν αν η απάντηση είναι αυτό είναι. Τίποτα άλλο. Αυτό είμαστε εμείς. Αυτό είναι το σύμπαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ύπαρξη. Ύπαρξη χωρίς εμάς υπάρχει. Άντε να το βαρύνω εγώ τώρα, το κάνω τελείως τρελό. Ήπαρξη. Ώρα που είναι και μας ακούει και ο κόσμος και πολλοί κόσμος και εκτός Κρήτης. Ύπαρξη χωρίς τον άνθρωπο υπάρχει. Πριν πάω στον άνθρωπο, ύπαρξη χωρίς εμάς υπάρχει. Δεν υπάρχει, διότι ύπαρξη και εμείς είναι το ίδιο πράγμα. Μάλιστα. Ύπαρξη και το εγώ είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά δεν είναι ύπαρξη και ο άνθρωπος είναι το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Ο άνθρωπος είναι μέρος της ύπαρξης, αλλά δεν σημαίνει ότι η ύπαρξη είναι ακριβώς το ίδιο με τον άνθρωπο. Δηλαδή, το εν μέρη δεν είναι το ίδιο με το όλον. Το εν μέρη είναι μέρος του όλου. Του όλου. Κύριε Καφάτο, λένε εδώ ακροατές, για ξαναεπιστρέψτε λιγάκι πιο γήινα. Καλά αυτά που λέτε εδώ, αλλά πείτε μας σήμερα η επιστήμη πώς δένει με την πραγματικότητα. Και την καθημερινότητα. Ναι, επανέρχομαι στο ίδιο θέμα, διότι πάντοτε οι συνάδελφοι, οι άνθρωποι, οι κοινοί, οι μη κοινοί κλπ. Όλοι οι άνθρωποι λένε ξεφεύγουν, διότι δεν φταίει. Ποιος θέλει να ξεφύγει, ποιος θέλει να το βάλει στα πόδια. Δεν είναι ο άνθρωπος. Είναι το μικρό εγώ. Ξεφεύγει το εγώ. Δεν θέλει να μείνει εκεί. Λένε ότι καλά αυτά μας τα λες, κύριε Καφάτο κλπ. Καλά όλα αυτά. Αλλά πας μας τα πιο λιανά, ας πούμε. Πώς μπορεί να τα πάει πιο λιανά, ότι το μόνο που υπάρχει είναι η ύπαρξη. Ρε παιδί μου, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Απλό είναι το θέμα. Τι άλλο μπορώ να πω εκεί πέρα. Τι άλλο υπάρχει να πεις. Λέει, μα δεν το πιάνω. Πώς δεν το πιάνεις. Το πιάνεις πολύ καλά. Απλώς δεν θέλεις να το πιάσεις. Δεν θέλεις να το παραδεχτείς. Για ποιο λόγο. Κάποιος κρύβεται από πίσω. Ποιος κρύβεται από πίσω. Αυτό να βάλουμε μπροστά. Ποιος κρύβεται από πίσω. Ο πραγματικός που κρύβεται από πίσω, η πραγματική που κρύβεται από πίσω είναι η ανώτερη γνώση, είναι η ανώτερη ύπαρξη, είναι η ύπαρξη το θείον, πες το όπως θέλετε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτό που λέμε στην μηχανική ο παρατηρητής. Χωρίς τον παρατηρητή δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό που είπατε προηγουμένως. Χωρίς τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο άνθρωπος? Ποιος είναι ο άνθρωπος, εκείνο το ερώτημα. Είναι ο άνθρωπος το φυσικό σώμα που το πιάνουμε και λέμε, α, είναι τα πέντε στοιχεία, τα 120, 117 στοιχεία, τα 103 εκατομμύρια κύτταρα που υπάρχουν, τα οποία συνέχεια ζουν και πεθαίνουν διαφορά χρόνου. Αυτός είναι ο άνθρωπος, είναι κάτι παραπάνω. Εκείνο το ερώτημα. Τι γίνεται αν η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχει απάντηση? Όχι για άλλο λόγο. Για τον απλό λόγο ότι δεν μπορεί να υπάρξει απάντηση. Διότι η ύπαρξη είναι το απόλυτο υποκείμενο. Δεν μπορείς να το πλησιάσεις σαν αντικείμενο. Αυτό είναι το πολύ απλό πράγμα. Άρα όταν λέμε δεν μας πες μας τα λιανά, δεν υπάρχει απάντηση. Δεν σημαίνει ότι προσπαθώ να ξεφύγω. Η ύπαρξη δεν μπορεί να αποδειχθεί. Η ύπαρξη δεν μπορεί να αποδειχθεί. Αυτή είναι η βάση μας. Τη βάση μας που είναι η πραγματική βάση, την πετάμε πάντοτε απ' έξω, διότι δεν μας πάει. Για ποιο λόγο δεν μας πάει? Διότι υπάρχει το εγώ, το οποίο δεν δέχεται την ύπαρξη, δέχεται μόνο τον εαυτό του ή την εαυτό του, η οποία στην τελευταία ανάλυση δεν υπάρχει. Και αυτό μπορούμε να το αποδείξουμε μαθηματικά. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει το εγώ? Για πείτε το να πάμε με αυτό στη διακοπή. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει το εγώ? Διότι αν υπήρχε, θα υπήρχε πάντοτε. Αν υπήρχε, θα υπήρχε πάντοτε. Τι εννοείται, θα υπήρχε πάντοτε? Θα υπήρχε πριν από τη γέννα και μετά από το θάνατο. Αλλά ξέρουμε το σώμα δεν υπάρχει πριν από τη γέννα και δεν υπάρχει μετά από το θάνατο. Δεν είναι έτσι? Λοιπόν, αν ταυτίζεται το εγώ με το σώμα, το φυσικό σώμα, τότε δεν υπάρχει. Τότε γιατί λέμε ότι υπάρχει? Γιατί έχουμε ρίξει
όλο το βάρος στο φυσικό μέρος του εαυτού μας. Το φυσικό είναι οπωσδήποτε μέρος του εαυτού μας. Εννοούμε τις βιολογικές μας όλες λειτουργίες. Αυτό λέω. Όλες. Ναι, ναι. Όλες. Mm-hmm. Και τα βιολογικά είναι ακόμα πιο περίπλοκα. Πείτε μου κάτι όμως, ακόμη και ο κόσμος των συναισθημάτων δεν είναι προϊόν, θα σας πει κάποιος, χημικών διεργασιών ενός υλικού σώματος, όπως είναι το ανθρώπινο σώμα. Πιστεύετε ότι είναι κάτι διαφορετικό? Αυτό που λέμε ψυχή στον άνθρωπο κτλ. Είναι στα πλαίσια ενός ευρύτερου πεδίου, όπου, να το πω έτσι, το σώμα είναι μια υποκατηγορία, αλλά το όλο είναι άλλο, ή είναι τελικά αλυσιδωτές χημικές αντιδράσεις που καθορίζονται και από το εξωγενές περιβάλλον και το ενδογενές και πάλι λέγονται. Τι είναι? Είναι χημεία ο άνθρωπος μόνο? Άμα το πει αυτό, μου το πει κάποιος αυτός που μου το λένε συνέχεια, ναι, θα τον κόψετε από... Κυρίως επιστήμονες. Η απάντηση είναι απόδειξε το. Ωραία, λες αυτό ότι αυτό είναι. Μου λες ότι όλα πρέπει να αποδειχθούν. Ωραία, απόδειξε με αυτό. Αυτό το. Αυτό που μόλις τώρα, κύριε επιστήμονα, λες ότι τα πάντα είναι χημεία, απόδειξε το. Πες μου το. Απόδειξε το. Δεν υπάρχει απόδειξη. Αμέσως. Πείτε μου λίγο, γιατί επιμένετε στη γλώσσα, βλέπω. Διότι από την γλώσσα πηγάζουν τα πάντα. Ο νους βασίζεται στη γλώσσα. Ο νους υπάρχει βέβαια πέρα της γλώσσης, αλλά η πραγματικότητα την οποία εκφράζομαι ο ένας προς τον άλλο βασίζεται στη γλώσσα. Σήμερα, όπως είναι η κατάσταση, τα παλιά χρόνια, παλιά σημαίνει αυτό, γινόταν η συζήτηση, η επικοινωνία κατευθείαν. Κατευθείαν. Από νου σε νου. Τώρα περνάει μέσω της γλώσσας. Εξού και η Βαβυλωνία, εξού και. Γιατί να υπάρχουν, ξέρω πόσες γλώσσες υπάρχουν. Γιατί να υπάρχουν και γλώσσες, από τις γλώσσες. Βγαίνουν και τα κράτη, βγαίνουν και τα σύστημα. Εγώ χαίρομαι για αυτό που είπατε. Η ανθρώπινη πορεία και πρόοδος δεν βασίστηκε εξ υπαρχής στη γλώσσα. Oh. Άλλωστε, σπέβδω να πω ότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που, αν θέλετε, για φυσικούς, γενετικούς λόγους κτλ., έχουν μία ή από ατυχήματα, έχουν κατά άλλους αναπηρία, κατά άλλους αδυναμία, κατά άλλους αναπτυγμένες άλλες ικανότητες, γιατί δεν μπορούν να μιλήσουν, για παράδειγμα. Κρυμός. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, ή ένας κοφάλαλος. Δεν μιλάει ένας κοφάλαλος? Σαφέστατα μιλάει. Mm. Κυρίως ο άνθρωπος μιλάει με τα συναισθήματα. Αλλά δεν το παραδεχόμαστε. Κανένας δεν παραδέχεται αυτό. Και μετά λέει η φιλοσοφία, η θρησκεία, εν αρχή είναι ο λόγος. Τι σημαίνει αυτό, ο λόγος? Η λέξη είναι μέρος του λόγου. Αλλά είναι όλος λόγος? Δηλαδή, η γλώσσα έχει γίνει σήμερα. Όταν λέμε σήμερα, δεν εννοούμε σήμερα μόνο, ας πούμε τα περασμένα 10 με 15.000 χρόνια, να είναι ο γραπτός ο λόγος. Πριν από το γραπτό λόγο ήταν ο προφορικός λόγος. Και όπως ξέραμε, ας πούμε, τα ποίηματα του Ομήρου, που στην αρχή δεν ήταν γραπτά, έτσι. Τα τραγουδούσανε. Τα λαϊκά τραγούδια κλπ. Και όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Κρήτη κλπ. Παντού. Άρα επικοινωνούμε με τα λόγια, με το λόγο. Όχι με κεφαλό λάμδα, με μικρό λάμδα. Η γλώσσα. Αυτό όμως είναι. Διότι αν η επικοινωνία γίνεται με τα συναισθήματα, γίνεται σε πιο βαθιά επίπεδα, τότε μήπως η γλώσσα είναι ωραίος τρόπος να προχωρήσουμε, αλλά είναι και εμπόδιο? Ναι, με. Αλλά. Βέβαια, διανοούμενοι, και βάζω στον εαυτό μου πρώτα τον εαυτό μου, θέλαμε να λέμε ότι όλα είναι ο λόγος με μικρό λάμδα. Όλα είναι τα γραπτά, όλα είναι τα βιβλία, όλα είναι κλπ. Ο απλός άνθρωπος κάνει τις μαντινάδες, τα λέει κλπ. Έχει πάλι το λόγο, τη γλώσσα, αλλά δεν βασίζεται σε αυτά. Εμείς οι λόγοι βασιζόμαστε σε αυτά. Για ποιο λόγο? Και εκεί μπαίνει η καθαρέουσα και η δημοτική. Εκεί μπαίνουν, και δεν μόνο στην Ελλάδα αυτό. Και στην αρχαία Κίνα υπήρχε η ανώτερη γλώσσα και η κατώτερη γλώσσα. Η γλώσσα του μορφωμένου και η γλώσσα του μη μορφωμένου. Η διαδικότητα. Επιμένω στο θέμα της γλώσσας, διότι καταλήγει να πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι η γλώσσα. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι η γλώσσα. Ο άνθρωπος είναι πέρα από τη γλώσσα. Η γνώση, η πραγματική γνώση, δεν είναι μόνο η γραπτή
επικοινωνία ή έστω κυπροφορική είναι αυτοί που είναι πέρα. Να μην τα μπλέξουν πάρα πολύ. Σήμερα το διαδίκτυο έχει φέρει τη γλώσσα σε άλλο επίπεδο, την έχει φέρει. Τώρα μπορεί να επικοινωνήσουμε κυρίως με τι, με εικόνες επικοινωνούμε. Δηλαδή τα έξυπνα τηλέφωνα είναι κυρίως πάντα οποιοδήποτε τηλέφωνο, το ανοίξεις, δεν έχει τόσο πολύ τα γράμματα, τα έχει τα γράμματα και τους αριθμούς σε λιγότερο βαθμό. Ναι, έχει το χεράκι, το θαυμαστικό, τα gifts και τα λοιπά. Αυτά. Μάλιστα. Για καλά το λέτε. Και γι' αυτό έχουμε το φαινόμενο, τα μικρά παιδιά αμέσως τσακ τσακ να το πιάνουν και να επικοινωνούν. Λέμε, α, πώς αυτό το παιδί μπορεί να επικοινωνεί τόσο γρήγορα. Γιατί βασίζεται στις εικόνες. 90% της επικοινωνίας των αισθήσεων είναι μέσω της μίας αίσθησης που είναι η όραση. Της μίας αίσθησης που είναι η όραση. 90%. Θα πει κανείς, άμα κανείς είναι τυφλός, μπορεί να επικοινωνήσει. Σαφέστατα. Διότι το 90% τότε πάει στην ακοή. Η ακοή μπαίνει σε άλλο επίπεδο κλπ. Αλλά στον κοινό άνθρωπο, στον καθημερινό άνθρωπο, οι περισσότερες αισθήσεις, οι πέντε αισθήσεις, ας πούμε, δεν είναι πέντε, έξι ίσως και παραπάνω, βασίζονται στη μία, στην όραση. Και ατροφούν οι άλλες αισθήσεις, ε? Σε μεγάλο βαθμό ατροφούν, ναι, σε μεγάλο βαθμό ατροφούν. Παρόλο που ξέρουμε σήμερα ότι όλες οι αισθήσεις είναι εκφαντικές, είναι καταπληκτικό αυτό το. Αυτό που λέω τώρα είναι καταπληκτικό. Διότι πιστεύαμε ότι οι αισθήσεις είναι κλασικές μορφές. Όχι, είναι κβαντικές μορφές. Κβαντικές μορφές. Ο ανθρώπινος οφθαλμός, το ανθρώπινο μάτι, μπορεί να δει και ένα φωτόνιο. Ένα! Όχι 10 στην ενάτη. Ένα φωτόνιο μπορεί να δει ο ανθρώπινος οφθαλμός. Ένα. Είναι κβαντικός ο ανθρώπινος οφθαλμός. Και αυτό το είχε καταλάβει ο μεγάλος κβαντομηχανικός, ο Τζον Μον Νόιμαν. Ο Μπον Νόιμαν, ο μεγαλύτερος κβαντομηχανικός. Το έχει καταλάβει και είχε πει ότι όλα βασίζονται στην όραση. Η όραση ίδια είναι κβαντικό φαινόμενο και διατυχότητα. Πάμε λίγο προς το τέλος. Επειδή το είπατε, έχω πολλές ενστάσεις, είπατε, για την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα ναι. Ο επιστήμονας, η επιστήμη παρεμβαίνει στην αλυσίδα του DNA. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα έρθει η ώρα που θα έχουμε ανθρώπους του εκτύπωτη. Ναι. Δεν το ξέρω αυτό. Αλλά σίγουρα μιλάμε. Μάλλον. Μάλλον λέτε. Και πολύ περισσότερο δεν ξέρω τι γίνεται σε κάποια εργαστήρια μη ελεγχόμενα, να το πω έτσι. Πολλά, γιατί ακούω πολλά γίνονται. Πόσο κοντά λοιπόν ή πόσο μακριά, κατά τη γνώμη σας, κύριε Καφάτο, βρισκόμαστε από μια πραγματικότητα που θα είναι, να το πω έτσι για να συνεννοηθούμε, όχι ότι το εννοώ, μετάνθρωπος. Πόσο μακριά ή κοντά είμαστε. Ο μελλοντικός άνθρωπος, ας το πούμε ο θεάνθρωπος, ας πούμε άνθρωπος με κεφαλαίο α. Πόσο μακριά είμαστε. Πολύ μακριά και όχι. Δηλαδή πιστεύω δυναμικά ο άνθρωπος είναι τώρα. Ο άνθρωπος είναι τέλειος. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι ο άνθρωπος πιστεύει ότι δεν είναι τέλειος. Θα πει κάποιος ότι α, το έχει πάρει πολύ ψηλά τον αμανέ. Λες ότι ο Καφάτος είναι ο τέλειος, είναι ο ανώτερος. Λέω ότι όλοι οι άνθρωποι, και ο κύριος Σαχίνης και ο κύριος Καφάτος και ο κύριος Χι, ναι. Ψι, Σιραδάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος, όλοι οι πολιτικοί, όλοι οι αρχιερείς, όλοι οι πολιτικοί του κόσμου, ο κύριος Τρόμπ, όλοι είναι το ίδιο. Θα πει κάποιος, αφού βλέπουμε ότι δεν είναι ίδιο, ίδιοι, είμαστε και δεν είμαστε και δεν ξεφεύγω πάλι. Είναι το κβαντικό σύμπαν. Είναι το κβαντικό σύμπαν. Τι σας φοβίζει από την επιστήμη περισσότερο? Τίποτα, μπορεί, τίποτα. Τίποτα. Μπορεί όμως η επιστήμη να οδηγήσει σε μία κάστα ολίγων, η οποία μπορεί να πάρει και τα μπουγαλάκια της κάποια στιγμή και να φύγει. Και να φύγει, αφήνοντας ένα πλανήτη που θα καταστρέφεται μέρα με τη μέρα εδώ με μεταλλαγμένους. Άντε, το κάνω και λιγάκι επιστημονικής φαντασίας, αλλά αυτοί κατέχοντας το μυστικό και το πλούτο, αν θέλετε, της μετάβασης, να μας πει και άντε γεια. Αν γινόταν αυτό θα το είχαν ήδη κάνει. Μην αμφιβάλλετε ότι θα το είχαν ήδη κάνει. Θα ήταν ήδη στον Άρη, ήδη στον Τιτάνα του δορυφόρου του Κρόν, θα είχαν ήδη φύγει.
θα ήταν ήδη στο ταξίδι των άστρων. Τα πηγαίνανε. Αυτά είναι φαντασίες. Αν μπορούσαν θα το είχαν κάνει. Επομένως, ο Θεός, η ανώτερη πραγματικότητα, μας έχει βάλει σε ένα πλανήτη που λέγεται Γη, ο οποίος, για να κάνουμε το βήμα που λέτε, το οποίο βήμα είναι τεράστιο, για να πάμε στο πιο κοντινό πλανήτη ή το πιο κοντινό άστρο που είναι λίγο πολύ σαν τον ήλιο, είναι 3,5-4 έτη φωτός. Αυτό είναι μεγάλο βήμα. Σημαίνει να ταξιδεύεις με ταχύτητα 300.000 χιλιόμετρα δευτερόλεπτα, είναι τεράστια ταχύτητα, για ένα χρόνο, για να πας και δεν θα έχεις πάει στο επόμενο άστρο. Άρα η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Στους πλανήτες του ηλιακού συστήματος δεν τρέχει τίποτα. Αν μπορούσαν να το είχαν κάνει, θα το είχαν ήδη κάνει, θα είχαν ήδη φύγει. Θα το είχαν βάλει ήδη στα πόδια. Δεν είναι ότι μένουν από. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι, είμαστε ανθρωπιστές κλπ. Δεν γίνεται. Ωραία, πάω στο άλλο. Μου είπε, δεν με φοβίζει τίποτα στην επιστήμη. Να σας πω όμως κάτι. Με φοβίζει ο άνθρωπος, με φοβίζει. Α. Γιατί αν φτάσουμε στο σημείο, σε κάποια εργαστήρια, να παράγεται μόνο ξανθούς ή μόνο μελαχρινούς. Ναι. Μόνο ψηλούς ή μόνο μετριού αναστήματος. Μόνο ανθρώπους που δεν θα έχουν καμία εξωτερική, όπως το λένε κατά το κοινό στάτους, ατέλεια. Θα είναι όμορφα πρόσωπα. Ποια η διαφορετικότητα τελικά, γιατί εσείς μας έχετε πει ότι η αρμονία είναι η ατέλεια τελικά. Αυτό είναι η τελειότητα. Εάν φτάσουμε στο σημείο να ελέγχεις ακόμη και φαρμακευτικά τη σκέψη, ή δεν ξέρω πώς αλλιώς, του άλλου, δεν φτιάχνεις κοινωνίες απολύτως ελεγχόμενες. Δεν σας φοβίζει αυτό? Δεν είναι οργολιανό? Μεν, αλλά διόλου απίθανο να συμβεί. Αν μπορούσαν θα το είχαν ήδη κάνει. Αυτή είναι η απάντηση. Τώρα θα πει κάποιος ότι ο καφάτος είναι απλοϊκός, δεν τα λέει έτσι. Δεν είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα. Εγώ λέω πάντοτε, απόδειξε μου το. Δείξε μου το. Αν λες ότι έτσι είναι. Δείξε το ρε παιδί μου. Θεωρητικά δεν στέκει. Όταν λέμε άπειρο, δεν είναι η έννοια του απείρου η μαθηματική. Μιλάμε άπειρο στο άπειρο στο άπειρο. Μιλάμε δηλαδή μια έννοια η οποία δεν την πιάνει καν ο ανθρώπινος νους. Αλλά αν γυρίσουμε πάλι στην πραγματικότητα, διότι σωστά το κοινό σας λέει, καλά, θεαρινή, ξέρω εγώ, μέρα σήμερα, μας τα λες, ας πούμε αυτό, πες μας τα λίγο πιο απλά. Λοιπόν, να τελειώσουμε ή να τέλος πάντων, ίσως να τελειώσουμε κάτι άλλο, ό,τι θέλετε εσείς. Βασίζεται όλο στο θέμα, ποια είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι η αναπνοή. Να το πούμε έτσι πολύ απλά. Είναι η αναπνοή. Χωρίς αναπνοή δεν υπάρχει ζωή. Άμα τελειώσει η αναπνοή, τελειώνει η ζωή. Ο άνθρωπος βασίζεται στην αναπνοή. Άρα η πραγματικότητα είναι η αναπνοή. Το πιάνουμε αυτό? Δεν χρειάζεται να το πάρουμε αυτό με το μυαλό. Αυτό που κάνουμε είναι, και μπορεί να το κάνει τώρα το κοινό, να το κάνουμε όλοι, κλείνουμε τα μάτια μας, πολύ απλά, και απλώς ακούμε την αναπνοή μας, τίποτε άλλο. Παρακολουθούμε την αναπνοή μας. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Τίποτε άλλο. Έχω σοπάσει, γιατί ακολουθώ αυτό που λέτε, τη σκέψη σας, και δύσκολα θα βρω κάποιον να πει ότι αυτά που παραθέτεται έχουν αντίλογο, έχουν μία μη λογική βάση. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος με αυτά που ακούει, με αυτά που βλέπει, έτσι όπως τα βλέπει, λέει ότι ναι, εντάξει, η αναπνοή. Από την άλλη, ποιος μας έλεγε πριν μερικά χρόνια ότι θα μπορείς να κάνεις γονιδιακή παρέμβαση σε ένα έμβριο ή ένα οάριο ή ένα σπερματοζωάριο και να κατευθύνεις τη μορφολογία και το σωματότυπο ενός ανθρώπου που θα γεννηθεί. Ωραία. Και αν αύριο μπορείς να ελέγξεις ακόμη και τις σκέψεις? Και λοιπόν, πρώτα απ' όλα να δούμε αν μπορείς να ελέγξεις και τις σκέψεις. Αυτό, επαναλαμβάνω, αν γινόταν θα το είχαν ήδη κάνει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, διότι εκεί βασίζεται η πραγματική ελευθερία του ατόμου. Με τις μηχανές υπάρχει φόβος? Ο φόβος της αυτονόμησης? Μέχρι τώρα ακούω τους επιστήμονες, η ασφάλεια, το πω απλά, είναι εντάξει. Άμα δεις ότι ξεφεύγει η μηχανή, τραβά την πρίζα. Ωραία. Υπάρχει ο κίνδυνος της αυτονόμησης? Ναι. Διότι οι μηχανές
Και μιλάω για τη ρομποτική που δεν είναι μόνο τεχνητή νοημοσύνη πια. Ακούω εδώ ότι παντρεύονται μέχρι και οι λειτουργίες ανθρώπινων εγκεφάλων, νευρώνων με μηχανικά συστήματα κτλ. Υπάρχει περίπτωση οι μηχανές να φτιάξουν ένα νέο κόσμο, να αυτονομηθούν? Πάλι οργολιανό σενάριο. Αλλά ρωτάω ένα επιστήμονα που ξέρω ότι τα συζητάει με συναδέλφους του έτσι το χαλαρό. Αυτό θα πω πάλι την απάντηση. Αν γινόταν θα είχε ήδη γίνει. Αλλά για να μην ξεφύγω, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θεωρούμε ότι το νοητικό είναι βασικά υλικό. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δηλαδή ότι παραδεχόμαστε ότι ό,τι υπάρχει είναι το υλικό. Μα αυτό είναι μια υπόθεση. Η απάντηση είναι απόδειξε με το. Λες ότι έτσι είναι, απόδειξε με το. Δηλαδή όταν μας λένε εμάς τους ιδεαλιστές, γιατί έτσι πολλές φορές μας λένε οι ιδεαλιστές, ότι εσείς ιδεαλιστές τα λέτε έτσι αλλά δεν αποδεικνύετε τίποτα, ωραία, εσείς που δεν είσαστε ιδεαλιστές, αποδείξατε μας. Απόδειξατε ρε παιδί μου. Λες ότι εγώ δεν μπορώ να το αποδείξω. Ναι, δεν μπορώ να το αποδείξω, διότι βασίζεται η κοινωνική, δεν μπορεί να αποδειχθεί. Εσύ που λες ότι μπορείς, αποδείξε μου το αυτό. Εκεί αμέσως σταματάμε. Γι' αυτό γυρνάω στο θέμα. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο απλή. Και επειδή ο άνθρωπος πάλι μπορεί να το πιάσει, λέει τώρα με τι μου λες πραγματικότητα. Λέω η πραγματικότητα, αυτό που είσαι. Η έννοια το ότι υπάρχεις. Η έννοια. Το συνέστημα ότι υπάρχεις. Αυτό το έχεις από την αρχή. Όταν είσαι μικρό παιδί, έλεγες υπάρχουν. Δεν το, ούτε καν τον αναρωτιώσουν. Το ξέρεις ότι υπάρχει. Μπορεί να σου το αποδείξω εγώ ότι δεν υπάρχει. Να σου πω, κύριε Σαχίνη, θα σας αποδείξω σήμερα ότι δεν υπάρχει. Θα μου πει κούνια που σε κούνια, κύριε Καφάντη. Απόδειξε μου το. Δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν υπάρχει, όπως δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει. Για να το πάμε ακόμα πιο απλά, λέω, παρακολούθησε την αναπνοή σου. Δεν μπορεί να το κάνει ούτε αυτό. Κλείνει τα μάτια και απλώς παρακολούθησε. Ή μην κάνει. Κλείνει τα μάτια. Παρακολούθησε την αναπνοή σου. Δεν μας πω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Επειδή φτάνουμε στο τέλος, πάντα οι συζητήσεις μαζί σας έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είμαστε στη μέση του καλοκαιριού. Ναι. Νομίζετε ότι οι συζητήσεις παρέες που είναι έτσι πιο χαλαρές το βράδυ και το καλοκαίρι δεν θα πει το όχι σε αυτό, οι μεγάλες φιλοσοφικές συζητήσεις γίνονται σε συνθήκες περισσότερου φωτός, άρα και καλύτερου φωτός τη νύχτα, το σκοτάδι έχει φως, εσείς το έχετε πει, με πιο θερμά κλίματα. Οι μεγάλοι πολιτισμοί στα θερμά κλίματα. Και επειδή είστε και για την κλιματική αλλαγή, θέλω να σας πω ότι εξαιτίας μιας φάσης κλιματικής αλλαγής ζήσαμε τον 5ο χρυσό αιώνα και δεν είχαμε παγετώνες. Σωστό. Ναι. Καλά, σήμερα έχουμε ξεφύγει. Είναι άλλο πράγμα. Θέλω να μου πείτε, αυτές οι φιλοσοφικού και όχι μόνο βαριού φιλοσοφικού, αλλά πάντως φιλοσοφικού χαρακτήρα συζητήσεις παρές του καλοκαιριού, είναι και μια προσπάθεια του ανθρώπου να συμφιλειωθεί? Και ρωτάω τον επιστήμονα και όχι μόνο Μινά Καφάτο με τα άλλα μεγάλα ερωτήματα. Είναι η γέννηση, είναι και ο θάνατος. Ο φόβος είναι μεγάλη ιστορία στον άνθρωπο. Ίσως είναι από τα κυριαρχικά του συναισθήματα. Ζωστό. Εσείς πώς τα ακούτε? Και τι λέτε? Λοιπόν, να πιάσουμε πρώτα. Επειδή είναι καλοκαιρά και θέλω να κλείσουμε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Αισιόδοξα. Ναι, μιλώντας για θάνατο. Αισιόδοξα όμως. Λέμε για το καλοκαίρι. Βέβαια το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο δεν είναι ο Αύγουστος. Είναι ο Δεκέμβριος. Σωστό. Παρένθεση αυτό. Λοιπόν, οπωσδήποτε είναι ένα ωραίο περιβάλλον, ας το πάρουμε έτσι, που τέλος πάντων, άμα είσαι συνέχεια κρύο, δεν θα μπορεί να σκέφτεσαι. Μπαίνει στο σπίτι σου μέσα, κλειδώνει τα πάντα και ειδικά έχουν βρει τώρα επιστημονικά αυτό, ότι ο άνθρωπος όταν είναι συνέχεια στο σκοτάδι, του τη δίνει σε ένα σημείο. Επομένως, όταν είναι στο βόρειο ημισφαίρου, ειδικά κοντά στον πολικό κύκλο και βόρεια του πολικού κύκλου, που είναι ο συνεχής χειμώνας στο χειμώνα, δίνει του ανθρώπου. Ενώ το καλοκαίρι είναι διαφορετικό, σαφέστατα. Είναι το ωραίο περιβάλλον. Τώρα, αυτό θα μου πείτε, είναι καινούριο φαινόμενο, υπήρχε πάντοτε, έχει γίνει εξτρεμιστικό τώρα τελευταία. Υπάρχει κίνδυνος και νομίζω εκεί οι Έλληνες πάντα, η Ελλάδα πάντα είναι τυχεροί είμαστε, γιατί έχουμε ευλογημένη χώρα, ενώ εμείς οι Έλληνες δεν το ξέρουμε. Είναι ότι αυτή η βόρεια άνεμη, η δυτική άνεμη που έχουμε το καλοκαίρι,
κατεβάζουν τη δημοκρασία. Αν το δούμε τώρα τελευταία, θα πει κανεί, ξέρω εγώ, τα μοντέλα λένε ότι. Ναι, τα μοντέλα λένε ότι θα ανέβει η μέση δημοκρασία και τη Ελλάδα, αλλά μπαίνει το θέμα τη ατμόσφαιρα, των ανέμων κλπ. Ενώ βλέπουμε τώρα φαινόμενα το καλοκαίρι, στις βόρειες πόλεις στη Γερμανία κλπ. Να καίγονται πραγματικά από το καύσωνα. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι να το πάρουμε ελαφρά το πράγμα και να τα καίμε όλα, έτσι. Προφανώς. Για πάμε όμως στο άλλο τώρα. Το καλοκαίρι, γιατί πιστεύετε ότι οι άνθρωποι καταφεύγουν σε συζητήσεις, προσπαθούν να συμβιλιωθούν και με τα μεγάλα ερωτήματα? Γιατί ρελαξάρουν λίγο παραπάνω. Απλό είναι. Έχετε δίκιο. Έχουν μπει στις διακοπές, οπότε δεν είναι. Επειδή έχουμε συνηθίσει την εργασία να τη βλέπουμε σαν κάτι το αρνητικό και την εργασία να είναι αντίθετη προς την, ξέρω εγώ, την καθημερινότητα της. Του γλεντιού, ας το πούμε. Δηλαδή, θεωρούμε το γλέντι διαφορετικό από την εργασία. Ενώ, αν ήταν η εργασία και το γλέντι το ίδιο πράγμα, τι θα γινόταν τότε? Λοιπόν, το θέμα, είμαστε ίδιοι ή δεν είμαστε ίδιοι? Γιατί εκεί καταλήγουμε. Είμαστε και δεν είμαστε. Με την έννοια ότι το πεπερασμένο είναι μέρος του απείρου, αλλά το άπειρο δεν είναι το ίδιο με το πεπερασμένο. Ή η εκκλησία του Αγίου Μινά δεν είναι μόνο τα τούβλα που είναι στο υπόγειο του Αγίου Μινά. Βασίζεται στα τούβλα του Αγίου Μινά, στα υπόγεια, βασίζεται στα ξύλα, στα τζάμια, αλλά ο Αγίος Μινάς είναι κάτι άλλο, δεν είναι κάτι παραπάνω. Ή η Αγία, η Παναγία, οποιαδήποτε Παναγία, τη Τίνου, ή οποιοδήποτε ναός, οι πυραμίδες, είναι μόνο νικοτρόνος που λέμε, είναι κάτι παραπάνω. Είναι η ιδέα. Αυτή η ιδέα είναι η γνώση, αυτή έχει μπει πριν. Δεν μπορεί να κάνει ένα. Αυτό το ξέρουν οι αρχιτέκτονες. Δεν μπορεί να κάνεις ένα αρχιτεκτονικό θάμα αρχίζοντας. Φέρτε εδώ τζάμια, σίδερα κλπ. Το φτιάχνουμε αμέσως. Δεν θα φτιάξει τίποτα. Θα κάνεις ένα χάος, θα φτιάξει. Αρχίζει πρώτα από το σχέδιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία μας εν μέσω θέρους. Βέβαια, ξέρετε, είναι η εκδίκηση του Νότου στην Ευρώπη. Δηλαδή, να καταλάβουν και λίγο οι βόρειοι λαοί τι είναι να δουλεύεις με 40 βαθμούς, γιατί εύκολα λες τεμπέλιδες εκεί κάτω με τη ζέστη, το εκτοξεύεις. Εάν δεν δούλεψες τώρα με 40 βαθμούς, να δεις την γλυκά. Λοιπόν, θέλω να σας. Εδώ με 30 βαθμούς. Έτσι δίνει. 40. Έτσι. Θέλω να σας ευχηθώ καλές διακοπές στην πατρίδα σας, στην Κρήτη, όσο καιρό μείνετε εδώ. Ευχαριστώ. Έρχεστε συχνά, πυκνά. Έχετε μια ιδιαίτερη σχέση και αγάπη. Γέννημα θρέμα αυτή άλλωστε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλό καλοκαίρι. Να ευχαριστήσω και τους ακροατές. Πάρα πολλά μηνύματα. Τους ευχαριστούμε.